Πολλές καλημέρες όμως να πούμε στην κυρία Δώρα Βιέρη, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να το πω κανονικά, και αναπληρώτρια τομεάρχη υγείας. Κυρία Βιέρη, καλημέρα από το ΦΛΑΣ. Καλημέρα και σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές του ΦΛΑΣ. Να ξεκινήσω κατευθείαν με αυτό που έγινε χθες στη Βουλή, που νομίζω ήταν πρωτάκουστο και ήταν και πολύ σκληρή η απόφαση, νομίζω, του κύριου Τσίπρα να διαγράψει κατευθείαν τον βουλευτή, τον κύριο Κουρουμπλή. Νομίζω ήταν μια αυτονόητη αντίδραση και πράξη από την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κύριου Τσίπρα, διότι επίκειται αύριο Σάββατο η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών πια του προϋπολογισμού και η ψήφισή του, και νομίζω πια κύριος Μητσοτάκης θα έρθει να αναμετρηθεί με την αλήθεια ή μάλλον με τα ψέματα του, αυτά που έλεγε πριν από 2 εβδομάδες από το ίδιο βήμα, από το βήμα της Βουλής στην Ολομέλεια, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι διασωληνωμένοι εντός και εκτός ΜΕΘ έχουν την ίδια τύχη και την ίδια κατάληξη. Γι' αυτό και χρησιμοποιήσατε, νομίζω, στην πρώτη εισήγησή σας στη Βουλή τη φράση «ψεύτες ανασυγκράτησα», σωστά, και αναφέρεστε στο Υπουργείο Υγείας και στην κυβέρνηση. Η τοποθέτησή μου, η ομιλία δική μου στην Ολομέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισμό έγινε προχθές την Τετάρτη, και στην ουσία ήταν και από τις πρώτες ομιλίες, ήταν αμέσως την επομένη δηλαδή της δημοσιοποίησης της έρευνας των κυρίων Τσιόδρα και Λύτρα. Προφανέστατα δεν θα μπορούσε να λείψει αυτή η επισήμανση από την ομιλία ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης και πολύ περισσότερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που κάλεσα εγώ να κάνει η παράταξη της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, οι παρόντες εκείνη τη μέρα βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, είναι να απαντήσουν αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας ανενημέρωτος πρωθυπουργός ή ένας ψεύτης πρωθυπουργός. Εσείς έχετε καταλάβει τι απαντούν από το Μάξιμο μέχρι και σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι άφαντος. Θα αναγκαστεί να εμφανιστεί αύριο. Εγώ ακούω διαφορετικά πράγματα από κυβερνητικά φυχείλη. Πριν από λίγο πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ισχυριζόταν ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει λάβει την έρευνα. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας και χθες από το βήμα της Βουλής και σε δημόσιες παρεμβάσεις μετά και σε ανακοινώσεις, λίγο πολύ φάνηκε να γνωρίζει την έρευνα και την αξιολογεί ως μη επαρκή. Τελικά, τι κρατάμε τελικά από όλα αυτά? Ή δεν την έρευνα. Κρατάμε ότι πρώτον έχουμε μια κυβέρνηση που είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων και σίγουρα έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος ψεύδεται. Πάντως, χθες φιλοξενώντας εδώ στο ΦΛΑΣ και την πρόεδρο των εντατικολόγων, φαντάζομαι είστε ενημερικοί για τις απόψεις των εντατικολόγων αναφορικά με την έρευνα. Δηλαδή για την κυρία Κοτανίδου. Όχι, μιλάω για την κυρία Θεοδωρακοπούλου. Εσείς αναφερθήκατε στην πρόεδρο, εγώ αναφερθήκα στην αντιπρόεδρο. Ναι. Είπε πως σχετικά τα στοιχεία, τα στατιστικά μπορεί να είναι αδύναμα. Κάτι που είπε και λίγες ώρες αργότερα η κυρία Γκάγκα σε αυτό που αναφέρεστε. Δηλαδή η δυναμική της έρευνας μάλλον δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, να το πούμε έτσι, για να έχουμε μια κανονική εικόνα της κατάστασης. Και από αυτό, επειδή το παρακολουθείτε πολύ καλά τα θέματα ως αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι και τη δυναμική που έχουν αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να σταθούμε σε κάτι που είναι δεδομένο. Είναι οι αναφορές που έκανε, η αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός πριν από 2 εβδομάδες, πριν από 15 μέρες, από το βήμα της Βουλής. Ο οποίος έκανε μια αντιπιστημονική αναφορά, λέγοντας ότι είναι το ίδιο πράγμα αν είναι κάποιος διασωληνωμένος εντός ΜΕΘ και εκτός ΜΕΘ. Και την προσθήκη που έκανε σε αυτή την αναφορά του, στην πρότασή του, που καλούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάσει αν έχει ενδείξει για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε για αυτό το πράγμα. Εκτός και αν μιλάμε για την περίπτωση ενός ανθρώπου που είναι ένοχος και έχει ενσωματώσει το ψέμα του. Σε αυτό απάντηση δεν παίρνουμε. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Ναι. Το άλλο είναι, για να έχουμε καλό ερώτημα, τι λαμβάνει υπόψη του ο κύριος Μητσοτάκης, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όλο το κυβερνητικό επιτελείο που διαχειρίζεται την πανδημική κρίση, για να λάβει μετά τις τελικές πολιτικές αποφάσεις του? Θα τα δούμε όλα αυτά. Απάντηση επίσης. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως είπατε. Επίσης δεν παίρνουμε, κύριε Θεοδωρακίδη, γιατί γι' αυτό επανέρχεται πάλι το ζήτημα της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Δεν ξέρουμε με ποιους μιλούν. Ποιοι εισηγούνται, ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις, πότε παίρνουν σοβαρά υπόψη του τους επιστήμονες, πότε δεν τους παίρνουν, πότε εργαλειοποιούν την επιστημονική άποψη, γιατί εδώ πρόκειται για εργαλειοποίηση επιστημονικής άποψης. Και στη τελική ανάλυση να απαντήσει ο κύριος Τσιόδρας αν είναι με την πλευρά της επιστήμης ή με την πλευρά της κυβέρνησης.
Πάντως, χθες ο κύριος Τσιόδρας σε μια ανακοίνωση. Είναι ένα κομβικό σημείο. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Χθες όμως ο κύριος Τσιόδρας είπε ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ, μην εργαλειοποιείτε την επιστήμη. Αυτό τόνισε ουσιαστικά στην ανακοίνωση σε ελεύθερη απόδοση. Ο κύριος Τσιόδρας έχει χάσει από καιρό την αξιοπιστία απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Όταν έχει μία κυβέρνηση, κυβερνητικά στελέχη, όπως για παράδειγμα είναι η αναπληρώτερη Υπουργός Υγείας, που αμφισβητούν την ορθότητα της επιστημονικής του έρευνας, ο κύριος τότε Τσιόδρας δεν κάνει ούτε, θα έπρεπε να έχει εξαιρέσει αυτόν από αυτό το ρόλο τον οποίο έχει αναλάβει. Πώς δέχεται ο κύριος Τσιόδρας να αμφισβητούν την επιστημονικότητα, την ορθότητα της έρευνάς του? Σε ποιο επιστημονικό συνέδριο θα παρουσιάσει αυτή την έρευνα τότε? Δεν είναι ένα... Γιατί την έκανε την έρευνα? Για να την έχει στον τοίχο του καθαρισμένη? Προφανέστατα για να την παρουσιάσει σε ένα επιστημονικό συνέδριο, την εμφάνιση σε ένα επιστημονικό περιοδικό, για να έχουν πρόσβαση εκεί επιστήμονες, ξέρετε, θεσμοί που διαχειρίζονται την κρίση και θέλουν να παίρνουν επιστημονικά δεδομένα. Άρα τότε ο κύριος Τσιόδρας πρέπει να αποσύρει την έρευνά του, αν δεν είναι επιστημονικός ορθή. Θα ξέρουμε σε λίγη ώρα. Μισό λεπτό. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την παίρνει σοβαρά υπόψη. Τότε ποιος θα την πάρει, γιατί την έχει? Για να είναι στο σιρτάρι, για να μαζεύει πόντους, για να γίνει πρίτανης? Ρωτάω. Θα τα δούμε όλα αυτά. Από ό,τι έβλεπα λίγο νωρίτερα. Είναι και ο κύριος Λίτρας. Σε αυτό θα αναφερόμουν. Σε λίγη ώρα, από ό,τι κατάλαβα, θα φιλοξενηθεί στην ΕΡΤ και θα δώσει εξηγήσεις, περισσότερες διευκρινήσεις. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι θα γίνει. Ο κύριος Λίτρας ήταν πολύ ξεκάθαρος. Ναι. Τουλάχιστον μέχρι αυτά που έγραψε και διατύπωσε δημόσια μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Ότι αυτή η έρευνα παραδόθηκε στους πολιτικούς υπευθύνους της χώρας μας. Τώρα, ας πει και ο κύριος Λίτρας τι ακριβώς εννοεί, σε ποιους παραδόθηκε αυτή η έρευνα, και μετά να αναζητήσουμε, και εδώ είναι το ζήτημα, την ευθύνη για το πώς και πώς παραλήφθηκε αυτή η έρευνα και πώς αξιοποιήθηκε, κύριε Θεοδωρακίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κατά την νόμη μου, φαντάζομαι, και τη δική σας, όπως το αναφέρατε και λίγο νωρίτερα, στη συζήτηση στη Βουλή, πώς ακριβώς θα τοποθετηθεί ο Υπουργός και πώς ακριβώς τα υπόλοιπα κόμματα. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα δούμε και τι θα πει ο κύριος Λίτρας τις επόμενες ώρες εδώ στην ΕΡΤ. Θα δούμε. Τώρα, να πάμε σε κάτι που αφορά τον προϋπολογισμό και αφορά και το κομμάτι που εσείς υπηρετείτε, την υγεία, να το πω έτσι, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Η αντιπολίτευση λέει πως η κυβέρνηση δεν υποστηρίζει την υγεία με τα κονδύλια που πρέπει, ενώ η κυβέρνηση λέει ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και το ενισχύουμε, και υπάρχει μια σαφέστατη διχογνωμία. Θα ήθελα τη δική σας σκέψη πάνω σε αυτό. Σε σχέση με το χρόνο που έφυγε, ναι, το 2021, νομίζω δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς παρουσιάζοντας αριθμούς και νούμερα, γιατί σε αυτό επιδίδεται η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, για να αποδείξει τι πραγματικά έδωσε για τη δημόσια υγεία η κυβέρνηση κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια νοσοκομεία, οι δημόσιες δομές υγείας, το γεγονός ότι αν είσαι ανασφάλιστος θα πρέπει να πηγαίνεις πια στο νοσοκομείο που έχει ένα ιδιότυπο lockdown και δεν είναι προσβάσιμο πια σε ανθρώπους που δεν έχουν παρά μόνο COVID για να γράψεις μια συνταγή, νομίζω είναι τρανή απόδειξη. Σε ό,τι βέβαια αφορά τον προϋπολογισμό του 2022, ναι, το τονίζουμε ότι είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος στηρίζεται σε γυάλι, να πω, και ξέρετε γιατί. Γιατί ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης έχει κηρύξει τη λήξη της πανδημίας. Με ακριβώς αυτή την αντίληψη και με αυτή την κατασκευασμένη εικόνα είναι φτιαγμένος ο προϋπολογισμός του 2022, αποστερώντας από την χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας κατά 820 εκατομμύρια ευρώ. Ο μόνος κερδισμένος σε σχέση με τις δαπάνες του 2022 είναι ο φαρμακευτικός κλάδος, 100 εκατομμύρια περισσότερο. Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρακίδη. Κύριε Αβιέρη, δεν ξέρω αν μπορέσατε λίγο νωρίτερα να μας ακούσετε, που είχαμε εδώ στο Flash τον κύριο Δημήτρη Βαριζόπουλο, τον συνάδελφό σας, βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος σε κάποια φάση της συζήτησής μας αναφέρθηκε πολύ ξεκάθαρα στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ζητώντας να υπάρξει παντού. Η δική σας άποψη ποια είναι πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η κυβέρνηση στο θέμα του εμβολιαστικού προγράμματος, πραγματικά έχει μπερδέψει και τις πολιτικές δυνάμεις και τον κόσμο. Έχει εκτραπεί πάρα πολύ το εμβολιαστικό πρόγραμμα και οι αποδόσεις αυτών. Θα θέλαμε πραγματικά, με όρους ευθύνης, ναι, και όχι κοινωνικού αυτοματισμού και πόλωσης,
να μας πει η κυβέρνηση, βέβαια ξέρετε τώρα πια από όλες και την αξιοπιστία της, τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει πραγματικά έστω και την τελευταία στιγμή στο ΚΕΠΕΝΤΕ για να αποτραπεί μεγαλύτερος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και για τις ανθρώπινες ζωές. Θέλουμε μία κατατεθειμένη πρόταση, ξεκάθαρη, ειλικρινή, για να μπορέσουμε να την εκτιμήσουμε και να την αξιολογήσουμε. Διαφορετικά όλα αυτά είναι πυροτεχνήματα, είναι συζητήσεις για να είχαμε να λέγαμε, ναι, και σε τελική ανάλυση είδαμε πώς λειτουργήσε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός εκεί που εφαρμόστηκε. Με όρους όχι τέτοιους που πραγματικά θα έπειθαν αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να εμβολιαστούν, αλλά με ένα ρεμβασισμό κοινωνικό. Αναφέρομαι στο θέμα της αναστολής των συμβάσεων των υγειονομικών. Ναι, ναι. Είναι 7, λιγότεροι από 7.000, κάπου εκεί στις 7.000 άνθρωποι, οι οποίοι παραμένουν ανεμβολίαστοι, αλλά πέρα από το ότι δεν έχουν πιστεί να εμβολιαστούν, είναι πια και άνθρωποι που έχουν και άμεσο βιοποριστικό πρόβλημα. Μάλιστα. Και βλέπουμε βέβαια και με τι πυροτεχνήματα προσπαθεί σιγά σιγά να πάει στην υποχρεωτικότητα με κοινωνικές ομάδες, επιλέγοντας κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άνθρωποι πάνω από 60 ετών, ενώ την ίδια στιγμή λέει για παράδειγμα σε έναν 59χρονο ή σε ένα 58χρονο ότι μπορεί να πηγαίνει χωρίς μέτρα προφύλαξης και χωρίς εμβόλιο ή χωρίς τεστ μέσα σε έναν ναό για να προσευχηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να προστατεύει δηλαδή τον πιστό. Εγώ είμαι 54 και έχω ακόμη περιθώριο, αλλά έχω κάνει και τις δόσεις μου, οπότε δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κύριε Αργέρη, θα ήθελα να κλείσουμε με το εξής όμως. Εγώ στις 23. Με το καλό, με το καλό. Καλή ανοσία. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας όσο μπορείτε πιο σύντομα με ένα σχόλιο σχετικά με την τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε της Kappa Research στο NGR, όπου δείχνει τα ποσοστά και του κόμματός σας να μην είναι αυτά που νομίζω θα περιμένατε, αλλά και την αύξηση του ποσοστού στο κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ με την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, και θα ήθελα να μου πείτε αν σας προβληματίζει αυτή η άνοδος, γιατί ουσιαστικά καταγράφει διψήφιο αριθμό. Όχι, δεν είναι. Είναι κατηγορηματικό το όχι. Το λέω και το ξαναλέω, όχι, δεν μας προβληματίζει. Ξέρετε τι μας προβληματίζει? Μας προβληματίζουν τα προβλήματα που προβληματίζουν τον κόσμο. Μας προβληματίζουν οι 20.000 νεκροί και το γεγονός ότι για την κυβέρνηση αυτό δεν είναι τίποτα. Πραγματικά το λέω, είναι συνταρακτικό αυτό που συμβαίνει. Ξέρετε, σε λίγο θα φύγω, θα πάω στη Φλόρινα για να συναντήσω μια φίλη που την έκανα γνωρίζοντας την προσωπική ιστορία της απώλειας του συζύγου της. Συμπληρώνεται ένας χρόνος ακριβώς από τότε που έφυγε ο Κώστας Πετσούκης. Ένας νέος άνθρωπος με δύο παιδιά, με μια γυναίκα, ήταν υγειονομικός, εργαζόταν στη Φλόρινα. Μέσα, ξέρετε, στο μεγάλο κύμα της πανδημίας, όταν ακόμα δεν είχε βρεθεί το εμβόλιο, ο άνθρωπος δεν σώθηκε γιατί δεν υπήρχε high flow oxygen στο νοσοκομείο για να αποφύγει τη διασωλήνωση. Και όταν ήρθε η στιγμή της διασωλήνωσης, δεν υπήρχε κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Φλόρινα. Έμεινε διασωληνωμένος για μέρες. Η γυναίκα του επιπαρούσε για να υπάρχει ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όταν αυτό βρέθηκε στο γεννηματά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και διακομίστηκε ο άνθρωπος, κόπηκε το ρεύμα. Θυμόσαστε την ιστορία. Κόπηκε το ρεύμα στο νοσοκομείο και δεν λειτουργήσε η γεννήτρια. Λίγες μέρες μετά ο Κωνσταντίνος Πετσούκης έφυγε και μένει αυτό το γιατί στη γυναίκα του. Γιατί? Και γιατί ποτέ δεν πήγε η πολιτεία να της πάρει, ένας υπουργός, ένας υπεύθυνος να την πάρει ένα τηλέφωνο και να της πει, να της πάρει ένα τηλέφωνο και να της πει συλληπιτήρια. Λυπούμαστε. Είναι μια ακόμη τραγωδία από τις χιλιάδες σε όλη τη χώρα. Είναι περίπου 20.000 άνθρωποι αυτοί που έχουν φύγει. 19.651, το είπα το πρωί. Είναι λίγο, ξέρετε, κοντά στις 18.000 είναι ο πληθυσμός της Φλόρινας. Μια ολόκληρη Φλόρινα έχει φύγει. Το κρατάω και αυτό. Κυρία Βιέρη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα στο ΦΛΑΣ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Με υγεία, θέλει πάρα πολύ προσοχή και ειδικά αυτό το διάστημα των γιορτών, ακριβώς επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έχει κηρύξει τη λήξη της πανδημίας, αυτό δεν συμβαίνει. Δεν χρειάζεται καμία ανεμελιά. Το αντίθετο, μπορεί να είμαστε και σε χειρότερους όρους και συνθήκες από ό,τι ήμασταν πέρυσι τα Χριστούγεννα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλή συνέχεια να έχετε. Επίσης. Στα χαιρετίσματά μου εκεί που πρέπει. Να είστε γεροί. Να είστε καλά, γεια σας.